Καλησπέρα στους φίλες και φίλοι από τον κλειστό του Πολυκλαδικού. Ρεντίκολο απέναντι στους Κανς. Το σημερινό, η σημερινή φιλική αναμέτρηση. Η Ρεντίκολο που είναι 2, 4, 6, 8, 11 παίκτες σε αντίθεση με τους Κανς που είναι 9. Έχουν μαζευτεί και οι δύο, αλλά κάνουν νωρίς να βρουν τα σχήματα με τα οποία ενδεχομένως τους ταιριάξει το φετινό πρωτάθλημα. Στην πρώτη κατοχή για τους Ρεντίκολο, σου τριών πόντων από τον Μπουλούκο. Το νούμερο 0 από τους Κανς. Αραπά έχει αλλάξει η μπάλα, έμεινα στην προηγούμενη φάση. Ο Μορφωνιός σε ένα σου τριών πόντων, 3 όλα. Θέλω να ενημερώσω ότι δεν έχουμε πίνακα το σκορ, οπότε και επειδή δεν κρατάμε στατιστικά, δεν θα σας λέω συνεχώς ό,τι θυμάμαι. Προς το παρόν 3-3 το παιχνίδι, την ώρα που ο Μπουλούκος είναι στη γραμμή των βολών. Καραμπάς κατεβάζει για τους Κανς, μια πολύ εμπειρή ομάδα. Αφήνει στον Ράλι. Καραμπάς τον Τζόρτζι, Ράλι με το νούμερο 2. Καραμπάς έχει και το στοπ από τον Κρίκα. Ράλις, δυναμική κίνηση. Χαμηλά το φάουλ, νωρίς την προσπάθεια. Καραμπάς πασάρει στον Ράλι. Κάνε βήματα, καλή άμυνα από τους Ρεντίκολο. Δεν είδα τον αμυντικό ποιος ήταν συγκεκριμένα. Μουλούκος. Όχι ο Μπουλούκος, ο Κρίκας, συγγνώμη. Τώρα ο Μπουλούκος με την μπάλα. Μπέρδεψα τα δύο γκάρ, τον Ρεντίκολο. Καραμπάς, Σταθόπουλο που έχασε πολύ νωρίς. Μπουλούκος σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Φατούρο και εκείνος στον Κρίκα που είχε χώρο να σουτάρει μπροστά από ο Ράλης. Αλλάζουν την μπάλα στην κόκκινη. Ωραία συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε. Έληξε η κατοχή. Κάνει την μπάλα. Ο Μορφωνιός στην επαναφορά. Αφήσει τον Καραμπά. Αλώνε Καραμπάς πήρε το screen. Πάσε στο Μορφωνιό που δεν θα σουτάρει. Θα τραβηχτεί λίγο προς τα έξω. Ο Γιάννης σαν το ρηκτό κέρδισε το φάουλ. Μορφωνιός κάνει την τρίπλα με το αριστερό χέρι. Καλή άμυνα του Κρίκα. Μορφωνιός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οι συμπαίκτες το έμειναν στάσιμοι, η αλήθεια είναι. Δεν είδε κίνηση. Έψαξε και το σουτ. Πήγαν όλα λάθος. Συνεχίζουμε. Κρίκας. Ο Κώστας Κρίκας. Γιατί έχουμε και αποστολή, όπως ενημερώθηκα. Με το νούμερο 22 είναι ο Κώστας. Μορφωνιός.
τον Γιάννη Ράλι. Το rebound από τον Φατούρο. Ο Λούκος. Από τον Σκαμάγκα. Τρίκας. Το rebound ο Ράλης. Κατεβάζει και αφήνει τον Καραμπά. Εξέτασε τις επιλογές του. Βρήκε τον Τζόρτζι Ράλη ελεύθερο έξω από την γραμμή των 6.75. Εκείνος ευστόχησε. 6-4 το σκορ. Ο Μορφωνιός θα χρεωθεί το φάουλ. Φατούρος. Καμάγκα, άστοχο, Μορφωνιό στο rebound. Ο Σταθόπουλος έκανε επιθετικό. Το σουτ του Κρίκα δεν βρήκε στόχο. Ο Μορφωνιός κερδίζει το φάουλ που τον στέλνει στη γραμμή των βολών. Για τον Τρεντίκολο, ο Παπαδόπουλος που άφησε στον τον Κρίκα. Ωστόσο τι έγινε εδώ, τόση ώρα λέω βλακίες, ο Αποστόλης ήταν μέσα, γιατί βλέπω και εδώ το νούμερο 22. Συγχωρέστε με, αν έχω κάνει λάθος, θα το δω όταν μπουν και οι δύο παίκτες. Έγινε το βλέψιμο. Σακυρίδης. Κρίκας. Το σουτ άστοχο από τον Παπαδόπουλο. Ενώ για τους Κάνους τώρα το σουτ εύστοχο από τον Παπακώστα. Στους πρώτους το επαφές με την μπάλα.
drive. Ωραίο καλάθι, δύσκολο από τον έμπειρο playmaker. Τσίτσος παίρνει screen, είχε χώρο, προτίμησε την πάσα για το εύκολο shoot, το δεύτερο στη σειρά από την άλλη 45. Βέβαια καμία σημασία δεν έχει του Παπακώστα. Σιρίδης παίρνει, αλλάζουν την μπάλα, είναι δίκολο, δεν βρήκαν το στόχο με αυτό το σουτάκι. Ο Κότσης πάσαρε στον Κρίκα που αστόχησε. Κίτσος και τώρα Ανδρόνικος. Κίτσος πάσαρε στον Ράλι, ξανά Κίτσος, ωραία κυκλοφορία, Ανδρόνικος στο drive. Κίτσος είχε χώρο και χρόνο, αστόχησε. Τι έκανε εδώ, φοβερή φάση από τον εφαρτό. Άρπαξε την μπάλα από τα χέρια του αντιπάλου, ωστόσο δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το καλάθι. Ενώ στην άλλη μεριά ακόμη ένα άστοχο από χαμηλά. Έκλεψε καθαρά ο Κίτσος. Ξαναπαίρνει από τον Τζόρτζι τον Ράλι. Γιάννης Ράλις. Ωραία κίνηση, άσκηση. Το rebound. Ο Πιόν πολέμησαν, έπεσαν κορμιά εκεί. Νικητές Ρεντίκολο. Χωρίς κανένα να το κατοχυρώνει, μικρή σημασία έχει. Λιγότερο από ένα λεπτό, όπως φωνάζει η γραμματεία για τη λήξη του δεκαλέπτου, με το σκορ στο 14-12. Αν δεν απατώμε, η Ρεντίκολο είναι μπροστά. Μπορεί να κάνω λάθος, μου στέλνει το σκορ η γραμματεία. Θα ρωτήσω και θα σας πω, αφού ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. 14-14, που σημαίνει ότι η Κάνης ήταν προηγουμένως μπροστά. Έξι δεύτερα για λήξη. Έχουμε ένα τεχνικό, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τον πίνακα του σκορ. Κίτσος, ο drive, ωραία η πάσα του στον Γιάννη Ράλι, που δεν συνδέεται με το σουτάκι. 14 ώρα λοιπόν, οι ομάδες θα αναπτυχθούν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε. Δεύτερο δεκάλεπτο, το σκορ στο 14 όλα, όπως είπα λίγο πριν. Κίτσος έχασε λίγο τον έλεγχο, καλή άμυνα τον Τσιρίδη. Κίτσος, έχει πολύ καλή τρύπα το παιδί. Τσιρίδης όμως έπαιξε εκπληκτική άμυνα και πάσαρε το transition και το καλάθι του Κότση. <Κίτσος. 14-16 μπροστά η Ρεντίκολο. Κίτσος, ωραία πάσα του στον Εφταθόπουλο που έκανε μια τρίπλα, κέρδισε το φάουλ χαμηλά. Δεν έχουμε κορμί. Αντίστοιχο η Ρεντίκολο αυτή τη στιγμή στην πεντάδα τους. Ο πιο ψηλός είναι ο Φατούρος, που ναι μεν είναι δυνατός, αλλά δεν θεωρείται πεντάδα το παιδί, έτσι. Μάλιστα στα μάτια μου, μην παρεξηγηθώ. Και ο Σταθόπλος είναι πολύ ψηλός. Κίτσος, το σούτ αμέσως, ναι, ωραίο.
προχωρούμε. Ομολογήσω ότι τώρα για τρίποντο μπορεί να έκανα λάθος. Παπακώστας. Τον Εφταθόπουλο που έκοψε ωραία σαν τρέιλερ. Δεν ευστόχησε. Και ο εδώ είναι ο Κότσης με αυτή την παράξενη φανέλα. Ούτε ο Κότσης ούτε ο Σακίνης έχουμε αριθμούς και μπερδεύτηκα. Κίτσος. Ο Παπακώστα τον επιτηρεί ο Κότσης. Ο Παπακώστας παίρνει το επιθετικό. Όμως ο Σακίνης έκανε φάουλ. Το είδε ο ρεφ. Χαμηλά. Επαναφορά, όχι πάνω. Ο Ράλης σε μια λάθος επαναφορά. Ο Τσιρίδης με την μπάλα. Ωραία η πάσα του στον Παπαδόπουλο. Έκανε βήματα. Κίτσος, Παπακώστας για τρεις. Για το τρίτο του όχι, Εφταθόπουλος. Ούτε ευθύνος με το επιθετικό. Το rebound ο Φατούρος. Κότσης. Φατούρος. Ναι. Μετά από ασίστ του Τσακυρίδη. Ραμπάς. Ωραία πάση στον Εφταθόπουλο που γύρισε. Δεν συνδέθηκε με το καλάθι. Ματούρος πήρε και το rebound στη φάση. Κότσης. Ναι, το τριποντάκι. Ωραίο. Με ωραίο παπούτσιο Κότσης. Φάνση μπλούζα. Καλώς. Κίτσος. Ράλης. Ο Παπακώστας. Ένα στο τρίποντο. Σιρίδης. Πάσα στο πως. Εκεί που βρίσκεται ο, ο Παπαδόπουλος. Με συγχωρείτε. Το τρίποντο. Θα μπει και θα βγει του Φατούρου. Καραμπάς. Ωραία πάση στον Εφταθόπουλο που έκανε μια τρίπλα. Στόχισε. Ξανά. Ήθελε να γράψει. Ένα δύο ριμπαουντάκια. Θέλει το double-double Εφταθόπουλος. Ομολογουμένως νευρίασε. Εγώ με κάτι τέτοιες φάσεις χαίρομαι. Γεμίζω τη στατιστική μου. Έχω κανένα δυο άστοχα, ναι. Γιατί όχι όμως. Δεν με χαλάνε και δυο πάμε παραπάνω έτσι εύκολα. Και τώρα ο Πεσταθόπλος παραχωρήσει τώρα στη θέση στο μορφωνιό που γελάει. Δεκαεννιά-23. Μπροστά είναι Ρεντίκολο, να το τονίσω. Ενώ 5,5 μένουν ακόμα για τη λήξη. Το σουτ τον έπτυσε. Καραμπάς. Έμπλεξε με τις λιγάδες. Και φάουλ. Ο Ανδρόνικου. Ωραία, σφύριξε λίγο δυνατά τη σφυρίχτρα. Μας έχει πάρει τα αυτιά. Δεν πειράζει.
Αλέξης. Μπουλούκος. Ωραίο. Και ναι, προσοχή. Το σπάσμα της μέσης. Ανδρόνικος. Κρατάει μπάλα ο Ανδρόνικος. Λομπερδεύτηκε. Πάσαρ στον Παπακώστα. Φαντούρο στο rebound. Πρώτα την άστοση πολύ. Τσιρίδης. Πάσαρε στον Κρίκα που αστόχησε. Τσιρίδης. Άλλο να δούμε το σπίγμα του ρεφ. Πράγματι δεν μπερδεύτηκα πριν, δεν με γέλασαν τα μάτια μου. Έχω δύο παίκτες με το νούμερο 22. Προφανώς είναι τα αδέρφια, φαντάζομαι. Κρίκα. Ενώ ο Κότσης συνεχίζει το βιολί του. Πυροβολή από μακριά. Θα ρωτήσω στο ημίχρονο ποιος είναι ποιος. Συγγνώμη για όποιον έχω αδικήσει σε όνομα, όποιον έχω μπερδεύσει τέλος πάντων από τους δύο. Να με καταλαβαίνουν. Κώστας, στο Μορφωνιό, η Σουτάρα, αστοχή, Κότσης, το rebound, βάζει ωραία το κορμί του, Καραμπάς τον προλαβαίνει και ο Κότσης με την εμπειρία του ηρεμεί το παιχνίδι. Time out. Επιστρέψαμε. Ενώ με την μπάλα, το παιδί με την μπάλα στα χέρια είναι ο Αποστόλης. Ο Μπουλούκος τώρα. Ο Κρίκας Κώστας. Για τρεις. Το λύσαμε και αυτό το πρόβλημα. Με τα ονόματα. Ανδρόνικος. Την ώρα που είναι δίκολο. Πήραν την πρώτη του ψήφια διαφορά του παιχνιδιού, 19-30 το σκορ. Παπακώστας. Μορφωνιός. Αλλάζει. Πέρδεψα τα λόγια μου. Τέλος πάντων ο Καραμπάς έκανε λάθος. Την προσπάθεια του να πασάρει στον Γιάννη Ράλη. Κρίκας. Άστοχος, ο Τσακυρίδης, όχι ο Τσακυρίδης, ναι. Παπακώστας, Ράλης, το βάζει. Για τρεις και αυτό μέσα από τον Σκαμάγκα. 21-33. Ανδρόνικος. Μορφωνιός. Λάθος πάσα, έβαλε καλά τα χέρια του ο Μπουλούκος. Ο Σκαμάγκας αστόχησε για δύο αφού πάταγε. Καραμπάς, ακόμη ένα λάθος για τους Κανς. Λάθος ο λάθος.
Παπακώστα στον ράλι. Σε κακό, κακό δίλεπτο περίπου για τις δύο ομάδες. Δύο λεπτά πριν τη λήξη. Ρίκας, τον Μπουλούκο, ο Σταθόπουλος, ο Ριμπάουν, Μορφωνιός. Σταθόπουλος με τη δεύτερη, ο Βολφάουλ. Το φάουλ του Ανδρόνικου λίγο πριν τη λήξη της επίθεσης. Καλά, θα αρκεστεί σε δύο ελεύθερες βολές. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τρίτο δεκάλεπτο, δεύτερο ημίχρονο. Ρεντίκολο Κάνς, ή μάλλον Κάνς Ρεντίκολο, 25-35. Μπροστά η Μαύρη που έκανε ένα πολύ καλύτερο πρώτο ημίχρονο. Είχαν περισσότερες επιθετικές λύσεις και από κοντά και από μακριά. Για να δούμε στη συνέχεια. Κουνελάκης, ούτε ο Φατούρος. Φάουλ, φάουλ του Ράλι. Του Ράλι, για να διαμαρτύρεται, φαντάζομαι πως ναι. Του Τζόρτζι. Ο Γιάννης έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο παρκέ. Του Δελάκης. Παπαδόπουλος. Φατούρος για τρεις. Καλό σουτ, δεν πήγε μπάλα. Παπακώστας και τώρα Μορφωνιός. Ξαναπαίρνει, ξαναδίνει στον Ευσταθόπουλο. Εκείνος κάνει λάθος. Ωου, ωου, όπα ρε, όπα να πούμε, πήγανε. Κυρίδη, μπράβο. Για την έκφραση, αλλά δεν το περίμενα.
Μίτσος, Μορφωνιός, απλό μπάσκετ. Ο Μορφωνιός μέρα στο πιντόρφι. Πέναλτι. 28-37. Το σουτ, αστοχό. Παπακώστας, Κίτσος. Ξανά Παπακώστας, αμαρκάριστος, αστοχή, θα βάζει με τον εαυτό του και ο Φατούρος παίρνει το rebound, αφήνει στον μπάλα. Δεν ξέρω αν ήρθε μετέπειτα. Και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή είναι 12, 2, 4, 6, 7, 12 παίκτες στον Ρεντίκολο, ενώ είχαμε ξεκινήσει με 11. Προφανώς ήρθε μετά, ενώ ακόμη μια ωραία ενέργεια από τον Κυρίδη. Το επόμενο stop σε κάποιο time out, ενδεχομένως θα ρωτήσω το όνομά του. Μορφωνιός, ωραία πάσα του στον Ευσταθόπουλο, με φάουλ τον έκοψε ο Φατούρος. Σιρίδης. Τρίκας. Αστοχή. Ο Μορφωνιός. Λοτεραπόλου. Κίτσος. Μορφωνιό, το drive, λάθος πάσα. Κουνελάκης, Κρίκας, βήματα. Κίτσος. Drive, δύσκολη ενέργεια. Έβαλε καλά το κορμί του Κίτσος. Ωστόσο είχε απέναντι του δύο παίκτες. Κουνελάκης, το shoot. Ναι, ωραίο. Ο Πακώστας, ο Φωνιός. Σουτ, ναι. Ζηλεύω το σουτ του. Ομολογουμένος. Τρίκας. Σιρίδης. Φάουλ του Κίτσου, ναι, με το σώμα. Είναι. Μπορεί να μην το δέχεται. Τώρα στο 35-41 μετά και το τρίποντο. Σκαμάγκας, πολύ δύσκολο, ωραίο. Πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο.
μαρκάρει και τον Παπακώστα, παρότι δεν είναι η θέση του. Ορφωνιός, Σταθόπουλος από κοντά, δεν βάζει την μπάλα. Δεν είναι πολύ καλό βράδυ, η αλήθεια είναι ο Σταθόπουλος έχει χάσει αρκετά. Ωστόσο, οι παίκτες του συνεχίζουν να τον τροφοδοτούν. Καλός παίκτης είναι, δεν το συζητάω, σε καλή μέρα. Ο Μπουλούκος μπερδεύτηκε, κόλλησε η μπάλα στα πόδια του. Ο Μορφώνιος στην επαναφορά αφήνει στον Κίτσο. Ράλης. Στις βολές. Ραμπάς. Μορφωνιός. Άστα του δώσω κουράλι. Σκαμάγκας. Ακόμη δεν γνωρίζει το όνομα του παιδιού. Σκαμάγκα για τον γκολ φάουλ. Καλό. 35-48 νομίζω. Ναι. Έχει το δικαίωμα της συμπληρωματικής βολής. Σαραντένα εμπόδι τον Αντίκολο. Παίζουν πολύ καλά. Παρά το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε, ενώ ο Μορφωνιός στο βιολί το βιντεοριφή 3-3 έχει στα τελευταία 3 σοτ. Ρίγκας, καλή άμυνα του Ανδρόνικου που είναι καλός αμυντικός. Το σουτ του έτερου Κρίκα, άστοχο. Κρατάει μπάλα και τελικά θα βάλει το απίθανο.
Απίστευτο. Την ώρα που τελείωνε η επίθεση του, έφυγε πάρα από τα χέρια. Ανδρόνικος Μορφωνιός το παίρνει και το βάζει. Αντούρος προσπαθεί ο Ράλης rebound. Ανδρόνικος περνάει να το εκάνει. Λάκης, Κότσης, ωραία προσποίηση, το strike stop. Ένα λεπτό για τη λήξη του 10 λεπτού. Ανδρόνικος Ράλης, τον Εσταθόπουλο και τον Καραμπά. Το drive, άστοχο. Ο σκορ 41-51. Καραμπάς μέσα 43-51. Κότσης το παίρνει. Αστοχή. 43-51. Τελικό τρίτης περίοδο. Επιστρέφουμε. Τελευταία περίοδος 43-51, είπα πριν. Ναι. Το ενδοσκόρ Καραμπάς. Σταθόπουλος. Αστοχή. Κότσης. Αντούρος. Προσούτ. Έστοχο. Από τον Τσαχίριδη. Ανδρόνικος. Ωραία πάσα στο ράλι που γύρισε και το βάλε. Κότσης. Μελάκης. Κότσης. Μπράβο Ρεσκύρο, μπράβο Ρεσκύρο. Ανδρόνικος. Μορφωνιός. Γυρίδης στο rebound. Ωραία τρίπλα. Θα μάθει την μπάλα και πάσαρε στον Κότση. Δευτερόλεπτα. Σηκώθηκε ο Μελάκης και το έβαλε μπροστά στο Μορφωνιό. Δεν έπαιξε και την καλύτερη γάμινα. Ανδρόνικος. Σηκώνεται. Δεν ευτοχή. Πατούρος Κότσης. Ο Ανδρόνικος. Πατούρος. Πατούρος, ωραίο.
Ιωνικός. Πασάρι έξω, ωραία πάση στον Ανδρόνικο. Τώρα πάνω Καραμπάς και το φάουλ από τον Τσακυρίδη. Συμπληρωματική βολή. Αστοχή στη βολή με 5,5 να απομένουν περίπου για τη λήξη του παιχνιδιού. Μπουλούκος πάσα κακή στον Κρίκα. Τώρα μπάσου δεν την προλάβε όπως θα ήθελε. Κρίκας. Αυτό το Μορφωνιός, πάσα στον Μπουλούκο. Κρίκας. Το σουτάκι, το βάζει. Πολύ εύστοχη η ομάδα των Ρεντίκολο, 47-64. Περίμενε να μου στείλουν σκορ. Κίτσος. 47-64, ναι. Ράλης. Δεν έβαλε. Καραμπάς. Κράτησε σταθερό. Μορφωνιός. Μορφωνιός, το Μορφωνιός. Οκ. Το γνωρίζουμε. Τρίκας. Τον Μπουλούκο. Παπαδόπουλος. Ωραία κίνηση. Πίεσε την μπάλα ο Μπουλούκος. Ο Ανδρόνικος κατεβάζει.
Ράλης έβαλε το κορμί του καλά. Καλό βράδυ σε αντίθεση με τους Κανς, δεν είναι ότι δεν έβαλαν, διότι παίζουν άσχημα, απλώς οι αντίπαλοι τους παρά είναι ενεργητικοί. Ναι, πάνε σε όλες τις φάσεις, κόβουν, έβαλαν και τα σούτ φυσικά και κάποια δύσκολα μάλιστα σε αντίθεση με τους Κανς που έχουν αστοχήσει σε πολλά, ας πούμε, από χαμηλά. Καραμπάς. Τελείωσε η επίθεση. Κάτι εξηγεί, δεν θέλει να επιστρέψει σπίτι του προφανώς. Γουστάρει τη δουλειά του, καλά κάνει. Κρίκας. Λούκος. Κρίκας. Τρεις κρίκες στην πεντάδα. Ο ένας πάσερ, όλο σούτερ, όλο πήρε το rebound. Λούκος από το σουτ από τον Παπαδόπουλο. Καραμπάς τον έλεγχο τον ανέκτησε, πάει μέχρι μέσα το drive, ίσως ήταν και φάουλ, δεν δόθηκε το σκορ στο σκορ αμέσως 53-68. Τρίκας χαμηλά το φάουλ. Ξεκίνησε ζεστά το παιχνίδι, γύρισε το δάχτυλό του εδώ. Κάνε τη reverse, ράλις,
Να, κάτι τέτοιο έχω χάσει καν σε όλη την αναμέτρηση. Κάποια κάτω από το καλάθι. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ράλης πήρε το επιθετικό, έχει δικαίωμα για δύο βολές. Κρίκας, κακό σουτ. Ο Αντρόνικος με την μπάλα. Μορφωνιός, γρήγορη πάση στον Ράλι που γυρνάει. Αστοχή. Καραμπάς, Σωτήρος. Μορφωνιός, ξανά Σωτήρος. Μορφωνιός. Ωραίο το κόψιμο και η πάσα φυσικά του Μορφωνιού στον Ανδρόνικο που αστόχησε. Ράλης έκανε βήματα. Ναι. Ένα και 15 για τη λήξη. Νωρίς τελείωσε το παιχνιδάκι. Σιρίδης. Δώσε το πάσο Καραμπάς. Έχει το transition. Ανδρώνος. Σιρίδη. Καραμπάς, Ανδρόνικος. Πήρε ένα σούτ, δεν το έβαλε. Το παιχνίδι θα λήξει με σκορ 56-75 υπέρ τον Ρεντίκολο. Αυτά από εμάς, ελπίζουμε να το απολαύσατε. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ, γεια σας.